Καλημέρα. Σήμερα είμαι σε μια περιοχή που ονομάζεται Hoxton. Είναι κοντά στο Shoreditch, αν θυμάστε το προηγούμενο βίντεο, εκείνη η περιοχή με τα πολλά γραφίτι. Και περιπλανιέμαι, έχω ξεχάσει τα βασικά των ελληνικών. Anyway, περπατάω, τριγυρνάω και σήμερα θέλω να χαζέψω ένα μουσείο που λέγεται Museum of the Home. Δεν έχω ιδέα τι έχει μέσα, το είδα στο χάρτη, είδα μουσείο, είπα να μπω και επίσης θέλω να πάω σε ένα flower market, μια αγορά δηλαδή που έχει λουλούδια, δεν έχω πάει ποτέ, πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξέρω αν θα αγοράσω κάτι, κάποιο λουλούδι, θέλω να αγοράσω μια υπομονή, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρω σήμερα. Σήμερα απλά κάνουμε πάλι μια βολτούλα, κάνουμε βόλτα σε μια άλλη περιοχή στο Λονδίνο. Α ναι, και είμαστε ανατολικά, κέντρο αλλά ανατολικά του Λονδίνου. Πάμε να δούμε τι είναι το Museum of the Home. Ναι, και επειδή τώρα είναι το Diwali, φαντάζομαι πως κυριαρχεί το στοιχείο αυτές τις μέρες. Τι όμορφα που είναι αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι brownie mix. Έχει μέσα σε ένα μπουκάλι όλα τα συστατικά που χρειάζεσαι για να κάνεις brownie. Brownies. Yeah. Εφάνταστο. Ναι, εγώ είμαι ακόμη στο gift shop. Δεν ξέρω πόση ώρα θα μου πάρει για να πάω στο κανονικό μουσείο. Έχω μια υποψία όμως ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής από διάφορες κουλτούρες και από διάφορους αιώνες, άλλες εποχές. Αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Αυτά είναι κομμάτια από ταπετσαρίες που βρέθηκαν σε διάφορα σπίτια. Άλλες εποχές. Και κάθε εποχή είχε το δικό της στυλ και το δικό της ντεκόρ. Οπότε οι ταπετσαρίες δείχνουν ακριβώς ποιο ντεκόρ και ποιο στυλ προτιμούσε ο κόσμος στο σπίτι του. Είμαστε στο τέλος του 19ου αιώνα και εδώ είναι κάποια βιβλία τα οποία μιλάνε για την ανατομία της γυναίκας και λέει εδώ ότι πολύ λίγα πράγματα ήταν γνωστά ακόμη για την ανατομία της γυναίκας. Μεταξύ αυτό εδώ το βλέπετε το μαξιλαράκι για πινέζες και για καρφίτσες. Είχε ποτέ η μαμά σας? Θυμάμαι ότι η μαμά μου είχε κάτι παρόμοιο και η γιαγιά μου φυσικά. Είχαν κάτι αντίστοιχο, κρεμασμένο στον τοίχο όμως. Και αυτή είναι μια κούκλα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Βλέπετε αυτό το κουτί. Χρονολογείται γύρω στο 1860 και λέει ότι ήταν ένα κουτί που χρησιμοποιούσε για την εκπαίδευση για τα αγόρια, για να τους διδάξουν τον κόσμο γύρω τους και να τους περάσουν την ιδέα ότι πρέπει να συλλέγουν, να διατάζουν και να παίρνουν από πολύ μικρή ηλικία. Λοιπόν, έχουν ξαναφτιάξει κάποια δωμάτια, κάποια σαλόνια και έχουν αντλήσει έμπνευση από ταινίες, από βιβλία, από περιγραφές. Και πολλά από αυτά τα αντικείμενα βρέθηκαν σε vintage shops, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές. Και πλησιάζουμε στη δεκαετία του 80 και είναι εδώ, σε αυτή την εδώ την περιοχή. Αυτό είναι ένα δωμάτιο, το σαλόνι λέει, από μια οικογένεια από την Καραϊβική. The one my mom's from the 70s. I stole it from a house. Απεικονίζει
την κουλτούρα πάρα πολύ έντονα. Αλλά και επίσης βλέπεις πόσο συχνά επανέρχονται μόδες, όπως ας πούμε ο ανανάς. Η μόδα στη διακόσμηση, όπως και η μόδα στα ρούχα, επανέρχεται συνέχεια. Λοιπόν, εδώ εμένα κατευθείαν με το που το είδα μου θύμισε απαράδεκτους. Τώρα είμαστε στην εποχή κοντινή, τη δική μας. Προς το 2000, λίγο πριν το 2000. Εδώ είναι χώρος για δραστηριότητες, ειδικά για παιδιά, αλλά και για μεγάλους. Και λέει, η ερώτηση είναι, κατά μέσο όρο, λέει, τα αγγλικά σπίτια, τα βρετανικά σπίτια είναι 20% μικρότερα από όσο ήταν το 70, στη δεκαετία του 70. Τι είδους δραστηριότητες πιστεύετε ότι είναι απαραίτητες για να κάνετε χώρο μέσα στο σπίτι σας? Καλή ερώτηση. Για να δούμε, εδώ είναι διαφορετικές οι ερωτήσεις. Κάθε χαρτί έχει διαφορετικές ερωτήσεις. Τι ρωτάει εδώ? Το σπίτι μας, λέει, ο χώρος μας επηρεάζει πώς νιώθουμε. Και εδώ ανεβάζουν τις απαντήσεις, τις κολλάνες απαντήσεις. Απλό, αλλά πάρα πολύ όμορφο. Να κάνεις roll grading στο σπίτι και να χορεύεις, λέει ένα παιδάκι. Ναι, ωραίο είναι αυτό, αλλά δεν είναι εύκολο να έχεις τόσο χώρο μέσα σε ένα σπίτι. Pet life. Σωστά. Γιατί είναι πλέον συγκάτοικοι. Ακόμη και τα ποντικάκια. Ποιος θυμάται αυτά τα τηλέφωνα? Καλά, αυτά τα τρανζιστοράκια. Ίσως είχαμε κάποιοι, είχαν οι γιαγιάδες μας και το τηλέφωνο αυτό το στυλ. Στο δικό μου το σπίτι δεν το είχαμε. Αλλά ένα iPad. Είδες πως είναι πολύ περίεργο που είναι όλα. Το ένα μετά το άλλο, μετά δεις, αν δεις τα πράγματα το ένα μετά το άλλο, δίπλα στο άλλο μάλλον. Αυτή η συνέχεια είναι πολύ περίεργη όταν τη βλέπεις μπροστά σου. Good Lord. Ποιος θυμάται αυτά? Αυτά εδώ. Εδώ αυτά τα βλέπουν σαν μουσιακό αντικείμενο, αλλά στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούμε ακόμη. Ή έστω οι μαμάδες μας. Τα χρησιμοποιείτε εσείς? Ή όταν νοικιές, το τενεκεδένιο κουτί για το αλεύρι ή για κέικ. Sorry για το θόρυβο, αλλά είμαι στον κάτω όροφο και υπάρχουν ένα πιο μοντέρνο διαδραστικά εκθέματα αυτή τη στιγμή εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα καταπληκτικό πείραμα. Μπορείτε να κάνετε φως στην οθόνη για να διαβάσετε. Στην ουσία λέει ότι δίδυμα, κατασκεύασαν λοιπόν δύο σπίτια που είχαν ίδια ακριβώς δεκόρ, ίδιες διαστάσεις, ένα στην Γερμανία και ένα στην Αγγλία και έμειναν μέσα σε αυτά δύο δίδυμα. Το ένα κορίτσι, εγώ δεν ξέρω τι ήταν, έμεινε στη Γερμανία και το άλλο έμεινε στην Αγγλία. Και στο πείραμα αυτό κατέγραφαν τις κινήσεις τους καθημερινά, πώς κινούνταν μέσα στο σπίτι, μέσα σε ένα πολύ μικρό σπίτι και πώς ζούσαν, πώς έπλαιναν τα πιάτα τους, πώς έκαναν τις καθημερινές δουλειές τους. Και ένα σπίτι, τουλάχιστον στην Αγγλία, έχει και κήπο ή είχε παλιά και κήπο. Οπότε έχουμε και μερικά είδη κήπων. Ή με ένα μικρό περιβολάκι, κάτι τέτοιο. Πώς αλλάζει η διακόσμηση και πώς
αποτυπώνεται και η τεχνολογία, ακόμη και η τεχνολογία στον κήπο. Αυτή ήταν μια εμπειρία που δεν περίμενα, για να πω την αλήθεια. Όλα τα πολυδιαφημισμένα μουσεία στο Λονδίνο προσφέρουν μια πολύ συγκεκριμένη εμπειρία. Πάνω κάτω δηλαδή είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα, αλλάζει ίσως το θέμα. Αλλά η δομή, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος προσέγγισης, ο τρόπος παρουσίασης των εκθεμάτων είναι ίδιος πάντα. Αυτό το μουσείο είναι πάρα πολύ διαφορετικό και είναι πάρα πολύ ευχάριστη, πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Δεν είναι εύκολο να μπει στον κατάλογο των προορισμών όταν επισκέπτεται κάποιος στο Λονδίνο, αλλά εάν έχετε επισκεφτεί αρκετές φορές στο Λονδίνο, έχετε πάει σε όλα τα μέρη, τα πολύ διαφημισμένα, αυτά που είναι πολύ συχνά στα μέρη και ψάχνετε να βρείτε κάτι διαφορετικό, αυτό το μουσείο είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και γενικά αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι πέρασα περισσότερη ώρα από όσο υπολόγιζα μέσα σε αυτό το μουσείο και νομίζω ότι δεν θα προλάβω την αγορά με τα λουλουδάκια. Θα πάω μέχρι εκεί, κλείνει σε ένα 20 λεπτό θεωρητικά, θα πάω μέχρι εκεί και βλέπουν διαφορετικά την επόμενη εβδομάδα γιατί είναι μόνο κάθε Κυριακή. Που είναι αυτά. Πρώτη φορά το βλέπω, περίεργα. Τώρα με βρήκαν. Το ξέρω ότι θα πετύχω ορχιδές. Γιατί μου το έκαναν αυτό. Προλάβαμε. Πώς είναι μία λαϊκή αγορά στην Ελλάδα, αλλά γεμάτη λουλούδια. Απίστευτο. Και είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο, ένας τέλειος δρόμος. Είναι τέλειος hipster περιοχή εδώ και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος δρόμος γεμάτος μαγαζάκια με... Okay. Και τώρα δεν έχει υπερβολικά πολύ κόσμο, μπορώ να βγάλω τη μάσκα. Είναι ένας δρόμος που έχει και πάρα πολλά μαγαζάκια με vintage αντικείμενα, διακοσμητικά, παλιά μαγαζάκια που έχουν και πολύ παλιά αντικείμενα διακόσμησης. Εδώ βλέπω μπροστά μου κάτι ποτήρια από πολύ παλιά ποτήρια είναι αυτά. Πολύ παλιό στυλ, ούτε καν στη γιαγιά μου, μπορεί και πιο πριν από τις γιαγιάς μου τόσο την εποχή. Και επίσης έχει μαγαζάκια για καφέ. That's lovely. Πριν σας αφήσω, το ίδιο βράδυ βγαίνοντας έξω, πέτυχα την Αμάλ, τη μικρή Αμάλ, η οποία είναι μια μαριονέτα που κάνει συχνά τον κύκλο του Λονδίνου και πηγαίνει σε διάφορα events και είναι μια προσφυγοπούλα και την παρουσιάζουν στον κόσμο με σκοπό να κάνουν awareness, να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Ενώ είναι και το φεστιβάλ του Diwali αυτό το διάστημα, είναι η γιορτή των φώτων και υπήρχαν κάποιες εκδηλώσεις εκεί κοντά στην Τραφάλκα και πήρα μερικά πλάνα.